Κάθε μοναχός και κάθε χριστιανός πρέπει να αναζητά την ακατάφαυστη επικοινωνία με το Θεό μέσω της προσευχής. Κατά τη διάρκεια της ημέρας το μυαλό δεν πρέπει να απασχολείται με τα διάφορα ανεψημασίας θέματα, αλλά να σκέφτεται. Ας φέρουμε ένα παράδειγμα από τα εγκόσμια. Ο ερωτευμένος άνθρωπος, ξέρετε πιθανόν αυτή την κατάσταση, σκέφτεται μονάχα την αγαπημένη του. Αν λοιπόν αντικείμενο της αγάπης του ανθρώπου είναι ο Θεός, το υπέρτατο Όν, φυσικά κάθε άνθρωπος θα βλέπει πως οι επιδιώξεις και οι προσπάθειές τους δεν είναι αρκετές, και γι' αυτό η ονομαζόμενη Χριστότητα, η ταπεινοφροσύνη των μοναχών, δηλαδή η διαρκής επίγνωση της ατέλειάς τους, αυτή βοηθά στην πνευματική ανάπτυξη, όπως ακριβώς και στη δημιουργία. Αν ο καλλιτέχνης, για παράδειγμα, έχει τη γνώμη πως έχει κατορθώσει κάτι, αυτό θα σημαίνει πως σαν καλλιτέχνης έχει τελειώσει. Και γενικά όλη η ζωή του κάθε ανθρώπου, ούτως ή άλλως είναι γεμάτη αυταπάρνηση, είτε το θέλει είτε όχι. Δεν μας έρχονται πάντα όλα όπως θέλουμε και όπως προθούμε. Αλλά η εθελοντική αυταπάρνηση βέβαια έχει πολύ μεγαλύτερη αξία. Ο άνθρωπος που δεν έχει ζήσει σε αυτές τις συνθήκες δεν έχει μπει σε αυτό το ρυθμό της ζωής του εργαστηρίου, όπου η προσευχή αναλλάσσεται με την εργασία ή με την εικονογράφηση. Αυτός είναι δύσκολο να τα καταλάβει όλα αυτά. Όταν ήμουν μικρός, η γιαγιά μου με έπαιρνε στην εκκλησία. Θυμάμαι πολύ καλά πώς με κοινωνούσαν. Θυμάμαι το εσωτερικό του ναού. Ήταν ξύλινος. Όταν πήγαινα σχολείο, τον χάλασαν, όπως γινόταν την δεκαετία του 60. Μετά μπήκα στη σχολή καλών τεχνών της Οδύσσου. Από το δεύτερο έτος άρχισα να ενδιαφέρομαι πραγματικά για την ορθόδοξη θρησκεία και τότε αποφάσισα να γίνω μοναχός. Τότε εγκατέλειψα το όνειρό μου να γίνω ζωγράφος. И вот, начиная со второго курса, я уж так по-настоящему стал интересоваться и православием, и тогда же решил стать и монахом. Художником я уже перестал мечтать быть. Восходящийся небесом, и дух я как голубь сходящий в ночь, и глаз быть в небесе, ты и сын мой, возлюбленный, о небе. Благоволит. Слава тебе, Господи, слава тебе. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О, Богом хранимый в стране. Η Εκκλησία είναι η επικοινωνία του ανθρώπου με το Θεό δια της προσευχής. Την αρχή της Εκκλησίας τη βλέπουμε στο πρόσωπο των πρώτων ανθρώπων. Όταν αυτοί συνομιλούσαν απευθείας με το Θεό, αυτό ήταν Εκκλησία. Χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά. Όλη η λειτουργία βλέπετε γιατί υπάρχει. Ο βασικός της άξονας είναι ακριβώς η θεολογία περί του χρόνου. Να, η Κυριακή, ξέρετε ίσως ότι η Ιουδαϊκή εβδομάδα Κυριακή και τελείωνε το Σάββατο. Η δε 8η μέρα, δηλαδή η Κυριακή, ήταν μαζί και πρώτη μέρα και 8η μέρα μετά την 7η μέρα του Σαββάτου. Αυτή λοιπόν η 8η μέρα δεν ανήκει σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά αφού η Εκκλησία υπάρχει σε ιστορικές συνθήκες, μεταποιεί τον χρόνο αυτού του κόσμου σε χρόνο του μέλλοντος αιώνος. Αλλά έτσι, ώστε η Θεία Λειτουργία έχει διάρκεια του δικού μας χρόνου. Δεν ανήκει όμως αυτόν, αλλά στο μέλλοντα αιώνα. Εδώ μπροστά είναι ένα φέρετρο καινούριο.
Μόλις πριν 3 περίπου μήνες πέθανε ο μοναχός Συμφοριάν. Μετά όταν πεθαίνει κάποιος άλλος, συνήθως ανεβάζουμε αυτό το φέρετρο επάνω εκεί. Όσο καιρό μου έχει ορίσει ο Θεός να ζω, τόσο πρέπει να δουλεύω. Και κάθε ώρα ή ακόμα και λεπτό που θα έχω ξοδέψει απερίσκεπτα ή άσκοπα χωρίς όφελος, νομίζω πως θα λογοδοτήσω, γιατί είναι θέμα συνείδησης. Αυτά τα δύο τέμπλα είναι για το μοναστήρι του Δανιήλ. Πρέπει την άνοιξη να τα έχουμε στείλει. Το αρχαίο μοσχοβίτικο μοναστήρι του Δανιήλ. Το 1983 η Σοβιετική κυβέρνηση το παραχώρησε στο Πατριαρχείο της Μόσχας. Πολλοί κάτοικοι της Μόσχας πήραν μέρος στην αναστήλωση των τυχών και των ναών του μοναστηριακού κοινόβιου. Πιστοί και άθεοι. Για τους μεν αυτός ήταν τόπος ιερός. Για τους δε αριστούργημα της αρχαίας ρωσικής αρχιτεκτονικής. Δεν έχω βέβαια κανένα δικαίωμα να βάλω τον εαυτό μου δίπλα στους εικονογράφους των προηγούμενων εποχών. Πρέπει να θυμόμαστε πως αυτή η ζωντανή παράδοση έχει διακοπεί. Όπως ξέρετε, αρχίζοντας από τα τέλη του 17ου αιώνα, παρατηρείται μια απότομη στροφή προς τη Δύση και τη δυτική εκκλησιαστική τέχνη. Δηλαδή, για να εκφραστώ με την εκκλησιαστική γλώσσα, αρχίζει η ζωή να γίνεται καλύτερη. Μέχρι τον 17ο αιώνα δεν θα συναντήσετε κανένα άλλο είδος τέχνης εκτός από τις εικόνες. Στην εκκλησία υπήρχε πληρότης. Γι' αυτό οι άνθρωποι όλες τις πνευματικές τους ανάγκες τις ικανοποιούσαν ακριβώς μέσα στον περίβολο της Εκκλησίας. Σε εποχές διωγμών ιερέσεων, όταν η Εκκλησία υπέφερε από εσωτερικές έρηδες και η εκκλησιαστική τέχνη φυσικά παρουσίαζε κρίση. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε τώρα είναι επιμέρους φαινόμενο. Πραγματική όμως άνθηση της εκκλησιαστικής τέχνης στην εποχή μας δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Η εικονογραφία δεν είναι δημιουργία, όπως την εννοούν οι ζωγράφοι, αλλά η εκκλησιαστική υπηρεσία. Εδώ δεν υπάρχει εκείνη η ελευθερία που έχουν οι ζωγράφοι. Η εικονογραφία είναι δημιουργία συλλογική και όχι δημιουργία ενός ανθρώπου. Ζήνων, μοναχός και εικονογράφος. Κατά την άποψη των ειδικών, ο καλύτερος ανάμεσα στους συγχρονούς μας. Ο δικός του φόρος τιμής στον άθλο των προγόνων είναι αυτό το τέμπλο, ζωγραφισμένο από τον ίδιο. Ομορφιά είναι ένα από τα ονόματα του Θεού. Ο Θεός είναι η τέλεια ομορφιά και γι' αυτό κινητήρια δύναμη στην προσευχή είναι ακριβώς η αγάπη προς το Θεό και η εικόνα γίνεται χάρη της προσευχής για την προσευχή και είναι ενσάρκωση της προσευχής, δηλαδή αγάπη προς τον Θεό και προσπάθεια να φτάσουμε σε Αυτόν σαν την τέλεια αρμονία, την τέλεια ομορφιά. Όλη η μέλουσα ζωή θα συνίσταται στην ενατένιση αυτής της ομορφιάς, από την παρουσία απέναντι στο Θεό. Η ζωή του μέλλοντος αιώνος θα είναι σε αυτή τη γη μόνο που θα έχει αλλάξει, θα έχει ανανεωθεί και δεν θα υπάρχει πια αμαρτία. Και εκείνοι οι άνθρωποι που έτειναν προς τον Θεό σαν την ομορφιά, αυτοί θα μετέχουν σε αυτή τη ζωή.